Ως δεδομένο για την εφαρμογή του στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, χαρακτήρισε το σύστημα της απλής αναλογικής ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτης. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν όλους αυτή την πρόκληση της δημοκρατίας που φέρνει η απλή αναλογική να την αρπάξετε και θεωρήστε το ως δεδομένο το σύστημα αυτό. Δεν μπορεί η Ελλάδα να αποτελεί πανευρωπαϊκή εξαίρεση στο πιο παραμορφωτικό εκλογικό σύστημα που υπάρχει στην Ευρώπη, εκεί που λειτουργούν οι δημοκρατίες. Ο κ. Κουρλέτης κάλεσε τους αυτοδιοικητικούς να αποδεχθούν αυτήν την πρόκληση και σημείωσε πως είναι βασικές πλέον οι έννοιες της σύνθεσης και της συνεργασίας. Κανείς λοιπόν δεν πρέπει να κρύβεται, όποιος αποφασίζει να εκτεθεί απέναντι στους πολίτες και να διεκδικήσει έναν ρόλο για τα τοπικά πράγματα στο όνομα μιας υπερμεγέθους πλειοψηφίας και της ανευθυνότητας που του χαρίζει το εκλογικό σύστημα αυτή, συμμετέχοντας σε μια εκ των προτέρων μειωμένη συμμετοχή στο Δημοτικό ή το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όλοι πρέπει να είναι συνυπεύθυνοι και να αξιολογούνται με βάση τις προτάσεις τους. Έχουμε ανάγκη ως τοπικές κοινωνίες, ως μεγάλες περιφέρειες, από την έννοια της σύνθεσης, της συνεργασίας, αυτής της συνεργασίας που θα βασίζεται σε συγκεκριμένες προγραμματικές προτάσεις. Αλυσβερίσια, εκβιασμοί, συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, φοβεροί τρόποι διαμόρφωσης των ψηφοδελτίων κτλ. Είναι κατάλοιπα μιας παροχημένης εποχής. Ας ανοίξουμε λοιπόν την αυτοδιοίκηση στην ίδια την δημοκρατία, ας καλέσουμε τον κόσμο ξανά να εμπνευστεί, να πάρει μέρος στην επίλυση των ζητημάτων των τοπικών. Προσφέρεται η τοπική αυτοδιοίκηση λόγω του χαρακτήρα των τοπικών προβλημάτων για μια τέτοια λειτουργία, για ένα τέτοιο δημοκρατικό σύστημα. Τις λεπτομέρειες θα τις δούμε, θα τις συζητήσουμε και νομίζω πολύ σύντομα το αμέσως προσεχές διάστημα που θα κουβεντιάσουμε συγκεκριμένα πάνω στο νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζεται.